1η του Μάρτη σήμερα. Έρτε ο Μάρτς και δεβέν, αλτς παγών και αλτς χουλέν, λένε στα ποντιακά. Έρχεται ο Μάρτιος, λέει, και πάει, άλλος τους παγώνει και άλλος τους ζεσταίνει. Σάββατο σήμερα, 1 Μαρτίου είπαμε, καλωσορίζομαι το Μάρτι. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια που βάζαμε αγόρια και κορίτσια μια κλωστή κόκκινη και άσπρη, την λέγαμε Μάρτα στο χωριό. Πιθανότατα είναι δωρικό Μάρτα, ενώ αλλού τη λένε Μάρτι. Αυτή φορούσαμε για όλο το μήνα, γιατί, για να μην μαυρίσουμε, λέει, κάτι τέτοιο, επειδή έβγαινε ο ήλιος. Ενώ τώρα πασαλιβόμαστε για να μαυρίσουμε, αλλά έτσι ήταν τότε τα... Λοιπόν, αυτά. Να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας, έχουμε πράγματα να πούμε για απόψε. Ο κύριος Ανδρέας Μανολιός έγραψε ένα σημείωμα, θεωρώ αξίζει να το μοιραστούμε με τους φίλους του καναλιού. Κύριε Καλλιτερίδη, γεια σας. Με το δημοψήφισμα του 1974, ο ελληνικός λαός απειλάγει της ελαίου Θεού Βασιλείας και παγιδεύτηκε στην ελαίου ονόματος εξουσία, ελαίου επωνύμου. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς βαθιστόχαστος αναλυτής για την έκδοση ασφαλών εκτιμήσεων, αρκεί μία και μόνο ματιά στη σημερινή μας κατάντια έργων της ελαίου ονόματος εξουσίας. Μοναδική πρωτοτυπία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τρεις οικογένειες να παράγουν πρωθυπουργούς, με τους δορυφόρους τους να παράγουν υπουργούς και υφυπουργούς. Θα έλεγε κανείς ότι η υπονόμευση του ελληνισμού άρχισε προγραμματισμένα με τους πανηγυρισμούς της άρτη αποκατασταθήσεις δημοκρατίας μας. Κάτω από το μανδύα του δίθεν εξυγχρονισμού προοδευτισμού, υλοποιούντες εντολές ξένων κέντρων, επέβαλαν τη δημοτική, η οποία οπωσδήποτε υστερεί έναντι της τότε γραφόμενης και σε μια στιγμή που η τηλεόραση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του σχολείου για τη μορφωτική αναβάθμιση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Θα ακολουθήσει η κατάργηση της πρωινής προσευγής στα σχολεία, του ομαδικού εκκλησιασμού της Κυριακής, η κατάργηση του θεσμού των επιθεωρητών και η θέσπιση των 15 μελών συμβουλίων για να δημιουργήσουμε, λέει, ελεύθερους πολίτες και να μην ξαναέχουμε δικτατορία. Έτσι, 13χρονα και 14χρονα παιδιά, υποκινούμενα συνήθως από μεγαλύτερους ή άλλα ύποπτα κέντρα, αποφάσισαν την κατάληψη του σχολείου τους και την αποχή από τα μαθήματά του, καταστρέφοντας συγχρόνως και εξοπλισμό του σχολείου, χωρίς για αυτή την κατάντια να απολογείται και να τιμωρείται κανείς, συνηγορούσεις βέβαια προς αυτό και της χαλαρότητας από πλευράς διδασκόντων λόγω έλλειψης ελέγχου και αξιολόγησης του έργου τους. Κοινωνιολόγος δεν είμαι, αλλά μήπως και εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τα σπέρματα της σημερινής παιδικής παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Η συστηματική πρακτική από πλευράς κυβερνώντων, η διαμέσου του βολέματος συμμετέρων διατήρηση της εξουσίας, θα μας οδηγήσει τελικά στην περίοδο των μνημονίων, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτύχαμε, νομίζω, να εκπλήξουμε εκ νέου ως λαός, μεταμορφώνοντας το ναό της δημοκρατίας σε οίκο υψηλής θραπτικής, όπου κόβονται και ράβονται περίτεχνοι μανδύες του ακαταδίωκτου, για να καλύπτονται κυβερνώντες και ημέτεροι και να μένουν τελικά στο απειρόβλητο, υπεύθυνοι για ενέργειες ή παραλήψεις με τραγικά δυστυχώς αποτελέσματα, όπως η περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών. Το έδοξε τη Βουλή και το Δήμο, πεμπτουσία θα έλεγα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κατήντησε χάρη στην νεοφιλελεύθερη προσπάθεια εξυγχρονισμού των πάντων, έδοξε το Πρωθυπουργό. Ο Δήμος είναι για να τους εκλέγει και να χειροκροτεί. Ο οποίος εν κρυπτό και υπό τη σκέπτη πάντοτε των φίλων και συμμάχων αποφασίζει για την επίλυση των εθνικών μας υποθέσεων. Το τραγικό γεγονός της θυσίας των 57 νέων στην πλειοψηφία των συνανθρώπων μας και η προσπάθεια συγκάλυψης των υπευθύνων, ας είναι επιτέλους ένα εθνεγερτήριο σάλπισμα αφύπνισης του ελληνισμού, ώστε επιλέγοντας ηγεσίες που θα εμπνέονται από την ιστορία και τις παραδόσεις της φυλής μας, θα πρέπει να κάνει πραγματικότητα, γιατί μπορεί και το αξίζει, τα λόγια του μεγάλου φιλόσοφου Νίτσε. Βέβαια, πού και πού εμφανίζεται και κάποιος που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια που διδάσκει, ότι οι Έλληνες είναι οι ενίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας
σε σχέση με τους συνήχους Έλληνες, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην Άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο πείδημα, με εκτίμηση Ανδρέας Μανολιός. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι σε ορισμένες διαπιστώσεις υπάρχουν ορισμένα άλματα και χρονικά και λογικής, αλλά ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αναλύει κανείς αυτή την περίοδο των 49-50 χρόνων, 50 χρόνων της λεγόμενης μεταπολίτευσης, το πτώμα είναι μπροστά μας. Τώρα το πώς, το γιατί και το πώς, εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Έχουμε μια χώρα κατεστραμμένη, υπερχρεωμένη, απικία χρέους, με μόλις σε 5 χρόνια, 10 χρόνια πόσο χάσαμε, 500.000 νέους, οι οποίοι θα ήταν η καρδιά της ανάπτυξης σε αυτή τη χώρα, σε όλους τους τομείς, και πνευματικό και μορφωτικό και εκπαιδευτικό και οικονομικό, 500.000 περισσότεροι μορφωμένοι. Τους μεγαλώσαμε τα παιδιά μας εδώ, τα στείλαμε στα πανεπιστήμια και αντί να μένουν εδώ και να σαπίζουν στην κυριολεξία, πήγαν έξω, εντάξει θα μου πείτε και έξω σαπίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί έχουν τουλάχιστον ένα επίπεδο ζωής από οικονομικής πλευράς το οποίο είναι βιώσιμο. Εδώ ξέρετε τα προβλήματα είναι τεράστια. Όσον αφορά για την υπόθετο έγκλημα των Τεμπών, μίλησα σήμερα με έναν πολύ μεγάλο δημοσιογράφο, έμπειρο και καθηγητή. Και μου είπε, τους ξέφυγε, εννοώντας την κυβέρνηση, και κάνουν σπασμωδικές ενέργειες τώρα για να καλύψουν. Τους ξέφυγε το πράγμα. Και τους ξέφυγε σε όλους τους τομείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ξέφυγε από τα κόμματα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διαχύθηκε στην κοινωνία, την οποία δεν ελέγχουν. Νομίζουν ότι μόνο με 5, 10, 50 δημοσιογράφους χαφιέδες της κυβέρνησης νομίζουν ότι θα είναι πάντα επί τον έλεγχό της η κοινωνία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι πραγματικά. Δεν με νοιάζει τώρα, σας είπα, εμένα με κουράζει πολύ το πολιτικό, η πολιτική κατάσταση και το να εμπλέκομαι με τα πολιτικά της χώρας με κουράζει. Με κουράζει να μην σας πω και με απελπίζει, αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτός ο κόσμος που αντιδρά έτσι τώρα, γιατί αντιδρά το 80% των πολιτών, το 90% με τα Τέμπη. Τώρα κατάλαβαν, μετά από ένα χρόνο το έγκλημα. Και μετά από ένα χρόνο λένε θα στείλουν στον Καναδά, αυτά είναι δουλεύμα, μας δουλεύουν κανονικά έτσι. Στάχτη στα μάτια θα στείλουν, λέει, το μανιτάρι που έκανε η έκρηση να το δουν. Τώρα, μετά από ένα χρόνο, και ο Τριαντόπουλος που τον είδαμε τα μάτια μου 5-6 μέρες μετά το δυστύχημα, να λέει ήμουν εκεί και διαχειριστήκαμε. Σε μάλιστα στο Sky, σε τηλεόραση, είδα το βίντεο. Και βγαίνει σήμερα και λέει δεν έδωσα εγώ εντολή, δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ. Μα αφού ίδιος το ομολογεί. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω, εντάξει, έχουν πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα ξεφύγει λίγες μέρες, θα βρουν τρόπους, έχουν και Αμερικανούς επικοινωνιολόγους, θα βρουν τρόπους να μας βάλουν πάλι στο δικό τους τέτοιο. Έχει ενδιαφέρον πάντως τι θα γίνει στις ευρωεκλογές, πώς θα αντιδράσει αυτός ο λαός στις εκλογές. Έχουμε μια άλλη καλή παρέμβαση σε σχόλιο, είναι στο χθεσινό μας, τη χθεσινή μας αναφορά στα νησιά. Ένας φίλος, τώρα μου ξέφυγε το όνομά του, δεν πειράζει. Κύριε Καλυτερίδη, μεγάλες δυνάμεις αρχικά τον Ιανουάριο του 1913 υποσχέθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία πως τα νησιά του Αιγαίου θα παραμείνουν ουδετεροποιημένα ώστε να μην αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Μιλάμε εν μέσω των Βαλκανικών πολέμων, έτσι. Δηλαδή πριν απελευθερωθούν τα Γιάννηνα. Οι Τούρκοι όμως δεν αποδέχθηκαν να αποστερηθούν την κυριαρχία των νησιών και έγινε πραξικόπημα στην Κωνσταντινούπολη. Η νέα κυβέρνηση των Νεοτούρκων του Κομιτάτου αρνήθηκε τους όρους των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι συνεχίστηκε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος. Οι Τούρκοι τον έχασαν, έπεσε η Αδριανούπολη και θα έπεφτε και η Τσατάλτζα και μετά η Κωνσταντινούπολη από τους Βουλγάρους. Έτσι αναγκάστηκαν να αποδεχθούν τη νέα προσφορά πρόταση των μεγάλων δυνάμεων. Έχασαν όλα τα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνεσα άνευ όρων. Να το ξαναπώ, άνευ όρων. Αυτά προκύπτουν και από τα Οθωμανικά αρχεία που δημοσίευσε ο Τούρκος ιστορικός Σινάν Κιουνεράλ. Για 110 χρόνια οι Τούρκοι προσπαθούν να πείσουν τη διεθνή κοινότητα
ότι παρέδωσαν τα νησιά του Αιγαίου στις δυνάμεις με όρους. Ψέμα είναι αυτό. Τα ίδια προσπάθησαν να επικρατηθούν και στη Λοζάνη, τα ίδια έλεγαν οι νεότουρκοι στα τέλη του 1913, τα ίδια λέει και ο Σινιρλίογλου στις επιστολές που έστειλε στον ΟΗΕ. Αυτή είναι η ιστορική διάσταση του ζητήματος. Οι Τούρκοι έχασαν όλα τα νησιά του Αιγαίου οριστικά και αμετάκλητα το 1913. Απάντηση του Foreign Office στους Τούρκους εκείνη την εποχή. Οι σύμμαχοι στη Λοζάνη παρέδωσαν τα νησιά που είχε χάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1913 στην Ελλάδα. Αυτό επικυρώνεται με το άρθρο 12. Ακούστε. Επειδή έχω διαβάσει με προσοχή τις επιστολές, επικαλείται, λέει με δεν λέει για όρους του 13 ο Φιντάν, αν διαβάσουμε, λέει, αν δούμε την υπόθεση των νησιών ιστορικά, επικαλείται το γεγονός ότι τα νησιά χρησιμοποιήθηκαν από το ελληνικό κράτος το 1919-1922 ως βατήρες για την μεταφορά είτε στρατευμάτων, είτε οπλικών συστημάτων, είτε πυρομαχικών από τα νησιά, από τον υπηρετικό κορμό στα νησιά και εκείθεν στις μικρασιατικές ακτές χρησιμοποιήθηκαν ως βατήρες. Και τότε επέβαλαν με αυτό το σκεπτικό, δεν έχω δει τα πρακτικά, μου είπαν όμως ότι άνθρωποι έχουν δει τα πρακτικά, γιατί υπάρχουν και τα πρακτικά της συνθήκης της Λοζάνης, εκεί αυτό επικαλέστηκαν. Αυτό όμως το παραμύθι τελείωσε. Έπρεπε η Ελλάδα το 1936, ήταν έγκλημα τότε, να μην συμπεριλάβουν τα νησιά στο Μοντρέ. Η Τουρκία καιγόταν τότε. Τι θα έλεγε? Δεν παίρνουν τα νησιά. Άμα δεν παίρνεις τα νησιά, δεν παίρνεις την ελληνική υπογραφή. Για να μην πω τι θα πάρεις. Άρα, γιατί δεν το κάναμε τότε? Εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες λοιπόν εκείνες άλλαξαν. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα επιθετικό σχέδιο εις βάρος της Τουρκίας. Αυτά που λέει ότι δημιουργούν πρόβλημα ασφάλειας για την Τουρκία και την περιοχή είναι ψεύδι. Δεν στηρίζεται πουθενά αυτό. Με αυτήν τη λογική δεν ισχύουν τα άρθρα της συνθήκης της Λοζάνης που αφορούν την αποστρατικοποίηση. Αυτό είχε πει ο Συρίγκος και τον παρεξήγησαν ορισμένοι. Αυτό εννοούσε λοιπόν. Δεν ισχύουν. Για να μας εκβιάζουν και λένε πρώτα πάρτε το στρατό από τα νησιά, γιατί κάποιοι μπορεί να το θέλουν αυτό. Να λένε το βαράτε με και ασκλέω, το έχετε ακούσει αυτό? Να λένε στους Τούρκους πέστε να τα πάρουμε, να τα πάρουν το στρατό από τα νησιά και μετά να ξεκινήσουν να μιλάμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Και μετά ξέρετε τι θα γίνει? Μόλις πάρουμε το στρατό από εκεί και πούμε για θαλάσσιες ζώνες, θα πούνε ναι, πάμε να δούμε, να υπογράψουμε ένα συνυποσχετικό. Από ποια νησιά θα οριοθετήσουμε? Από αυτά που, αφού έχετε αποσύρει, αναγνωρίζουμε ότι είναι δικά σας, αυτά που σας παραχωρήθηκαν ονομαστικό στις συμφωνίες. Το παρακείμενες νησίδες δεν λέει τίποτα για τους Τούρκους. Αυτά λοιπόν ας αποφασίσει το δικαστήριο σε ποιους ανήκουν και όταν αποφασίσει με βάση αυτό να κάνει την οριοθέτηση. Και έτσι θα χάσουμε κάποια πενταριά νησιά στο Αιγαίο, μικρονήσια δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η παγίδα και απορώ πως δεν τη βλέπουν. Που πιστεύω ότι κάποιοι τη βλέπουν, αλλά δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει μόνο το κράτος ως λάφυρο. Παίρνουν την εξουσία και χειρίζονται τη χώρα ως λάφυρο. Τι λάφυραγωγούν μέχρι να τελειώσει. Μετά ο επόμενος, επειδή τη βλέπει και αυτός μέσες άκρες ως λάφυρο, δεν κυνηγάει τον προηγούμενο για τα έσχη που έκανε, για να μην τον κυνηγήσει και ο επόμενος αυτόν που... Και έτσι σώει πάει το βασίλειο. Αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ακούστε. Έχουμε στην... Ο Ρον Πολ είναι ένας γερουσιαστής. Ο πατέρας του ήταν υποψήφιος, μου είπε ένας φίλος, ο κύριος Χάρης Γκατζιόνης, που έζησε στην Αμερική, ασχολείται με τα εθνικά θέματα. Είναι ένας Έλληνευ πατρίδης. Μου είπε ότι ο πατέρας του ήταν πολύ σημαντική πολιτική προσωπικότητα, υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ρον Πολ λοιπόν, ο οποίος έχει και φίλους Έλληνες, υπέβαλε ένα ψήφισμα στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, για να εγκριθεί, να απαγορευτεί η πώληση των F-16. Και συζητήθηκε το ψήφισμα προχτές και έκανε μια ομιλία την οποία μας την έστειλε η κυρία Λένα Αργύρη, η οποία είναι η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ εκεί. Για να δούμε τι λέει. Αξίζει τον κόπο, θα φάμε χρόνο, αλλά πρέπει να το πούμε πραγματικά. Να δούμε τι λέει ο Ρον Πολ, τι λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής που αντικατέστησε τον Μενέντες και ο αντιπρόεδρος.
πράματα και θάματα. Πράματα και θάματα. Σκληρή επίθεση εναντίον της Τουρκίας εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Γερουσίας ο Ραντ Πολ, γερουσιαστής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από το Κεντάκι, ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε ψήφισμα μη έγκρισης για την πόλη των F-16 στην Τουρκία. Είπε, όχι μόνο η Τουρκία εκβίασε τη συμμαχία καθυστερώντας την προσπάθεια της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά συνέχισε να απειλεί την Ελλάδα, έναν άλλο σύμμαχο, στο ΝΑΤΟ. Το 2022, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα οχήματα παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο περισσότερες από 10.000 φορές, άκουσον. Ο πρόεδρος Ερντογάν συνέχισε την επιθετική ρητορική του απειλώντας να πλήξει την Αθήνα με πυράβλους, ενώ είπε ότι οι τουρκικές δυνάμεις μπορεί να φτάσουν μια νύχτα ξαφνικά στην Ελλάδα. Αυτά που ξέχασε ο κύριος Μητσοτάκης, τα ξέχασε αυτά. Αυτό ακούγεται σαν ασυνάρτητο παραλήρημα ενός ηγέτη που δεν δικαιούται να έχει τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη μας. Τον περασμένο Αύγουστο, ο σύμβουλος του Ερντογάν για θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής ισχυρίστηκε ότι η Μεσόγειος θάλασσα μας ανήκει και κανείς δεν πρέπει καν να σκεφτεί να σηκώσει ένα ξύφος εναντίον μας. Η Ελλάδα, η Κύπρος και οι σύμμαχοί τους. Καλύτερα να μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτή η απειλή δηλαδή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου εναντίον ενός άλλου συμμάχου στο ΝΑΤΟ και εμείς τους στέλνουμε αυτά τα όπλα χωρίς καμία ένδειξη τύψεων από την πλευρά τους. Μας κράτησαν ομοίρως στο θέμα της Σουηδίας. Αυτές οι δηλώσεις μοιάζουν περισσότερο με εξωφρενικές απειλές από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας παρά με δηλώσεις από έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Τα ίδια λέμε και εμείς, τι να πω τώρα. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η παροχή περισσότερων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία θα αλλάξει τη συμπεριφορά της, το πιστεύει κανένας αυτό? Στην πραγματικότητα, η άρνηση της παρόδοσής τους είναι η μόνη ευκαιρία να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά της. Αυτή η πώληση θα ενθαρρύνει την Τουρκία και θα ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τις αποσταθεροποιητικές ενέργειές της σε βάρος των αμερικανικών συμφερόντων και της περιφερειακής σταθερότητας. Ακριβώς αυτό θα γίνει. Αυτό που λαμβάνουμε ως αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία, αστάθεια στον Κάφκασο και συνεχείς απειλές προς την Ελλάδα. Ο πρόεδρος Biden σε δεσμεύτηκε να επικεντρώσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της δημοκρατίας και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεσμεύτηκε και απέκλεισε τον Ερντογάν από μια σύνοδο της δημοκρατίας, την Τουρκία και τον Ερντογάν. Αλλά το State Department στην έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την Τουρκία το 2022 εντοπίζει σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως δολοφονίες, ύποπτους θανάτους ατόμων υποκράτηση, εξαφανίσεις, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και συμπεριλαμβανομένων πολιτικών της αντιπολίτευσης, πρώην βουλευτών, δικηγόρων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και ενός υπαλλήλου της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής. Δεν ακούγεται σαν να μιλάμε για έναν από τους καλύτερους συμμάχους μας. Ο Ερντογάν επαινεί ανοιχτά τη Χαμάς. Αλλά παίζουμε πραγματικά πολιτικά παιχνίδια σε αυτό το θέμα, γιατί θέλουμε τη Σουηδία να μπει στο ΝΑΤΟ. Και αν η Τουρκία δώσει χρήματα στη Χαμάς, θα κάνουμε στραβά μάτια. Αυτό για μένα είναι συναλλαγή που δεν μας συμφέρει. Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε προκλητικά ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική ομάδα. Είναι μια ομάδα απελευθέρωσης. Πιστεύετε ότι πρέπει να στέλνουμε τα καλύτερα όπλα μας σε μια χώρα που είπε μετά από μία από τις χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στη σύγχρονη ιστορία ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική ομάδα και ότι είναι μια απελευθερωτική ομάδα? Μουτζαχεντίν που δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα εδάφη και το λαό τους, όπως λέει ο Ερντογάν? Είναι αυτός ο τύπος κυβέρνησης στην οποία στέλνουμε τα όπλα μας? Δεν πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαιτούν από τις χώρες που τους στέλνουν προηγμένα όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων να αντικατοπτρίζουν τις αξίες τους? Δεν πρέπει να απαιτήσουν από ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ειδικότερα τουλάχιστον θα σέβεται το κράτος δικαίου και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα? Καλά. Ο Ερντογάν και κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Τρελαθήκαμε. Ο πρόεδρος Biden σίγουρα δεν φαίνεται να σκέφτεται κάτι τέτοιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν με υπερηφάνεια να διακηρύσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής τους, όταν εξοπλίζουν μια χώρα που διαπράττει κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραμένω επίσης βαθιά ανήσυχος για τις αρνητικές στρατηγικές επιπτώσεις αυτής της προτινόμενης πώλησης, δεδομένων των απερίσκεπτων στρατιωτικών της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο,
ένα αμερικανικό F-16 κατέριψε ένα τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος στη Συρία που επιχειρούσε επικίνδυνα κοντά στις αμερικανικές δυνάμεις. Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτή η πώληση παρέχει στην Τουρκία 40 ολοκένουργια F-16 με κίτ εξυγχρονισμού για τον υπάρχοντα στόλο 79 μαχητικών της. Της δίνουμε το οπλικό σύστημα που μόλις χρησιμοποιήσουμε για να καταρρύψουμε τον ντρόν της που απειλούσε τις αμερικανικές δυνάμεις. Γιατί το τουρκικό ντρόν επιχειρούσε τόσο κοντά στα αμερικανικά στρατεύματα? Στόχευε τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων, τις οποίες υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια πολεμώντας ενάντια στο ISIS. Η Τουρκία βλέπει τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ως τρομοκράτες, επομένως στα μάτια του συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, οι εταίροι μας στη Συρία είναι τρομοκράτες που είναι ο εχθρός της. Κάτι είναι μπερδεμένο εδώ. Αυτή δεν ήταν επίσης η πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις απειλήθηκαν από τις απερίσκεπτες στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας στη Συρία. Το Νοέμβριο του 2022, μία επίθεση τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις έθεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες σε σημαντικό κίνδυνο, αναγκάζοντας το Πεντάγωνο να ζητήσει άμεση αποκλιμάκωση. Τον Οκτώβριο του 2019, οι Αμερικανικές δυνάμεις δέχθηκαν πυρά πυροβολικού, τουρκικού πυροβολικού, κάτι που σύμφωνα με πηγές ήταν μια σκόπιμη προσπάθεια να αποθήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα μακριά από τα βόρεια σύνορα της Συρίας για να επιτεθούν μετά αυτοί. Έκαναν με πειρά πυροβολικού εναντίον των Αμερικανών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βομβαρδισμός ήταν τόσο σφοδρός που το αμερικανικό προσωπικό σκέφτηκε να αντεπιτεθεί όντας σε αυτοάμυνα. Υπάρχει επίσης το γεγονός ότι η Τουρκία, και αυτό δεν είναι ασήμαντο, αγόρασε το σύστημα αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας S-400 το 2019. Τι θα κάνει η Τουρκία την επόμενη φορά που θέλει κάτι από εμάς? Θα συμπεριφερθεί απλώς σαν κακό σύμμαχος και θα κρατήσει κάτι που χρειαζόμαστε προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει, να εκβιάσει δηλαδή. Επομένως, τόσο η κυβέρνηση του Τραμπ όσο και του Μπάιντεν δεν εμπιστεύονται ότι η υποτιθέμενη σύμμαχός μας Τουρκία μπορεί να διατηρήσει ασφαλείς τις δυνατότητες των F-35. Ενώ δεν τους δίνουμε F-35, τώρα τους δίνουμε F-16. Ίσως το Κογκρέσο θα πρέπει να εξετάσει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους η Τουρκία χρησιμοποιεί τα F-16 πρόσφατα. Τα αεροπλάνα που δίνουμε στους Τούρκους, τα F-16, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται σε έναν άλλο πόλεμο με την Αρμενία. Η Τουρκία συνεχίζει επίσης να είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ. Έχουμε την απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας, Μπεν Κάρντιν, και του Αντιπροέδρου, του Τζιμ Ρις. Παρότι ο χρόνος έχει φύγει και επειδή είναι ιστορική σημασία, αυτά έχουν καταγραφεί. Μπορεί να μην πέρασε το ψήφισμα, έχουν καταγραφεί όμως αυτά. Τι λέει ο Μπεν Κάρντιν? Η πιο πρόσφατη έκθεση του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία εντόπισε σημαντικά ζητήματα όπως αξιόπιστες αναφορές για εξαφανίσεις, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και συνεχιζόμενη κράτηση δεκάδων χιλιάδων ατόμων, πολιτικών στελεχών της αντιπολίτευσης, πρώην βουλευτών, δικηγόρων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Τουρκία έχει βάλει στο στόχαστρο τους εταίρους των ΗΠΑ και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων, υποστήριξε το Αζερβαϊτζάν στο βάναυσο πόλεμο για την κατάκτηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεν δίστασαν να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να αλλάξει πορεία. Έχουν συμβουλευτεί στενά με τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης Biden σχετικά με αυτή τη μετάβαση εδώ και αρκετούς μήνες, ότι πρέπει να αλλάξει πορεία. Και για να δώσουμε τα F-16. Πιστεύω ότι συμμερίζονται τις ανησυχίες μου και πιστεύω ότι σημειώνουμε πρόοδο. Θέλω λοιπόν να είμαι σαφής. Η έγκριση της πώλησης των μαχητικών F-16 από την κυβέρνηση Biden στην Τουρκία δεν ήταν μία απόφαση που έλαβα εύκολα ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Είχε ως προϋπόθεση την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν βγαίνει όλο το παιχνίδι, θα δείτε μετά, θα σας πω. Η προϋπόθεση αυτή έχει εκπληρωθεί. Η τουρκική Εθνοσυνέλευση επικύρωσε το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή. Προσέξτε, ακούστε τι αποδεικνύεται. Οι Αμερικανοί κάποια στιγμή είπαν, παιδιά, αυτός ο τρελός εδώ ο Ερντογάν δεν πρόκειται, αφού σδριμώχτηκε για το θέμα των αεροπλάνων, δεν πρόκειται να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας αν δεν του δώσαμε τα F-16. Όμως για να του δώσουμε τα F-16 δεν πρέπει να παραβιάζει τον αέριο χώρο της Ελλάδας.
να το πούμε αυτού του τρελού να μην παραβιάζει, να τους πούμε και τους Ιουνάνιδες να το παίξουν αλλιώς, να από αντίπαλοι να γίνουν σύμμαχοι, να γίνουν συνήγοροι και συνένοχοι του Ερντογάν, και μετά αφού θα εκλείψουν αυτά, τότε δεν θα υπάρχουν επιχειρήματα. Αυτά είναι παλιά, σου λέει, που μας λες. Τώρα δεν απειλεί την Ελλάδα, δεν απειλεί σύμμαχο, άρα δώσε τα F-16 να πάρουμε τη Σουηδία. Αυτή ήταν η ιστορία. Στα δαχτυλάκια τους. Στα δαχτυλάκια τους. Και αυτά που ακούτε, κερδίζουμε χρόνο, παραμύθια, τα συνυποσχετικά σας τα απέδειξα για τα Χάγη. Παραμύθια, ψέματα. Ψέματα, χοντρά ψέματα. Συνεχίζει ο τύπος. Η τουρκική εθνοσυνέλευση επικύρωσε το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχίζει το βάναυσο πόλεμο στην Ουκρανία και απειλεί το ΝΑΤΟ και όλη την Ευρώπη. Δεδομένων των όσων διακυβεύονται, η ένταξη της Σουηδίας είναι ζωτική σημασία για το ΝΑΤΟ, όπως και η Τουρκία παίζει ένα ρόλο κλειδί για την άμυνα της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ, που φιλοξενεί μια σημαντική αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Άρα μπαίνει και το Ιτζιρλί και όλα στη μέση. Μπορεί και να τους απείλησαν. Ο στόλος των F-16 της Τουρκίας συμβάλλει στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένο του Ευξήνου Πόντου, κάτι που είναι κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και των συμμάχων μας να αναβαθμίσουμε το γερασμένο στόλο του F-16 της Τουρκίας σε ένα πιο ικανό επίπεδο που θα είναι συμβατό με τις ΗΠΑ και τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Αυτό ακριβώς κάνει η πώληση. Θα ανοίξει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στη σχέση μας με την Τουρκία. Αντιφατικός είναι ο πρόεδρος. Άλλα στην αρχή, άλλα στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος, ο Τζιμ Ρις. Δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι η Τουρκία είναι ο καλύτερος εταίρος που είχαμε. Ως πρώην πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ασχολούμαι συχνά με την Τουρκία για πολλά θέματα. Είναι μεν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας και τους το λέω πρόσωπο με πρόσωπο, δεν συμπεριφέρονται σαν σύμμαχοι. Και υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος προβλημάτων. Αυτά άργησαν με τους S-400 που ήθελαν να αγοράσουν. Εμείς τους προσφέραμε τους Patriot, όπως κάνουμε σε όλους τους συμμάχους, αλλά αυτοί επέλεξαν τους πειράβλους της Ρωσίας. Τότε βρισκόντουσαν σε διαδικασία αγοράς F-35, αλλά εμείς μπλοκάραμε την πώληση και τους κάναμε πολλές προσφορές για να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το θέμα. Δεν έγινε τίποτα. Μετά ήρθαν και μας είπαν ότι τα F-16 τους είχαν παλιώσει και έπρεπε να αναβαθμιστούν και να αγοράσουν νέα. Εκείνη την εποχή περίπου αποφάσισαν να μπλοκάρουν την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Τουρκία μπλόκαρε την ένταξη αυτών των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ και εγώ μπλόκαρα τα F-16. Και οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν για πολύ καιρό, μας έδιναν τη μία υπόσχεση μετά την άλλη και μετά τις αθετούσαν. Τελικά επέτρεψαν την ένταξη της, τόσο της Σουηδίας όσο και της Φινλανδίας και συμφωνήσαμε ότι θα προχωρήσουμε με τα F-16. Το σημερινό ψήφισμα αναιρεί αυτή τη συμφωνία, αν εγκριθεί. Και μπορώ να καταλάβω πλήρως ότι οι γερουσιαστές είναι αναστατωμένοι με την Τουρκία για πολλούς λόγους, αλλά μια συμφωνία είναι συμφωνία που κάναμε. Είναι επιτακτική ανάγκη για τις ΗΠΑ όταν δίνουμε το λόγο μας για κάτι να τηρούμε το λόγο μας. Καταλάβατε. Λένε δηλαδή στον άνθρωπο, έχεις δίκιο ρε άνθρωπε, αλλά δώσαμε το λόγο μας. Τώρα σας καλώ όλους να σκεφτείτε κάτω από ποιους όρους έγινε και συνεχίζεται πραγματικά χωρίς προοπτική η λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι Κύπρος και διάφορα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή μας. Επειδή ο Τατάρ, ξέρετε, τα είπαμε ακροθυγώς χθες, να το ξαναπούμε, η επίσκεψη δύο προέδρων. Του προέδρου της Γερμανίας στην Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια από τότε μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισκέφτηκε πρόεδρος της Γερμανίας, είναι μια μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη, μεγαλύτερη, ο οποίος δεν πήγε στον Τατάρ. Δηλαδή τους έφτισαν. Συνήθως οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί έρχονται, βλέπουν και τους. Αυτοί δεν. Μετά ακολούθησε ο Ματαρέλα, ο οποίος έχει και τεράστια ενεργειακά συμφέροντα η Ιταλία στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα για την Τουρκία που έχει στρατηγική αναβάθμιση του ψευδοκράτους και αναγνώρισής του. Και τώρα έχουν κάνει μια στρατηγική η Άγκυρα, το Τατάρ είναι μαριονέτα, έτσι. Σήκω πάνω, κάτσε κάτω, με το ένα πόδι. Λαγουδάκια, όπως λέγαμε στην Ευελπίδων. Έτσι τον έχουν τον Τατάρ, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα
Τώρα λοιπόν υπάρχει μια κινητικότητα για να διοργανώσουν ταξίδια του Τατάρ στο Βερολίνο και με τους Τούρκους, τους πράκτορες εκεί που τους ξέρει πολύ καλά η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, για να δείξουν ότι και ο Τατάρ είναι κάτι. Είπα τι είναι. Μια μαργενέτα του Ερντογάν. Προσοχή λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών εκεί, οι φίλοι μου στο Υπουργείο Εξωτερικών που ξέρουν ποιοι είναι, στη Λευκοσία, προσέξτε να μην σας τη φέρουν οι Τούρκοι. Εδώ είχαμε στα Τύρανα, δεν πήγε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, είχαμε μια μεγάλη συνάντηση εκεί των Δυτικών Βαλκανίων, από τα Τύρανα όπου διεξάγεται η σύνοδός τους, οι αρχηγοί κρατών και οι κυβερνήσεων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων εξέφρασαν την πρόθεση να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ένα ειδικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 6 δισεκατομμύρια ευρώ, στόχος του οποίου είναι να επιταχυνθεί η ένταξή τους στο μπλοκ. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη σύνοδος φιλοξενείται στην αλβανική πρωτεύουσα 4 μήνες αφότου οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν το αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής, φιλοδοξώντας να διπλασιαστούν μέσα σε μια δεκαετία οι οικονομίες των χωρών με στόχο την πρόσβασή τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Το σχέδιο αυτό προβλέπει πολλές φάσεις, όπως το άνοιγμα ενός μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς σε βαλκανικές εταιρείες, τη δημιουργία μιας περιφερειακής κοινής αγοράς, τη μεταρρύθμιση τμήματων της διοίκησης και της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Για πρώτη φορά, εμείς στα Δυτικά Βαλκάνια φιλοξενούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται να πράττει όπως συνήθως, αλλά καταβάλει προσπάθεια να μας προσεγγίσει, να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και την ολοκλήρωσή μας, είπε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ράμα. Έχοντας στο πλευρό τον Ευρωπαίο Επίτρεπο, αρμόδιο για θέματα διεύρυνσης, Όλιβερ Βάρχελη, ο Ράμα χαιρέτησε αυτό το σχέδιο καρπό, όπως είπε, ενός διαρκούς διαλόγου. Να σας πω κάτι. Ακούσατε τίποτα, καμιά ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τίποτα από τους ευρωβουλευτές να πούν ούτε ένα ευρώ στην Αλβανία. Μπλόκο σε όλη τη χρηματοδότηση όσο συνεχίζει να παραβιάζει τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Επίρου, Παύλα Νότιας Αλβανίας, και όσο συνεχίζει να κρατάει με μία σκευωρία τον Μπελέρη στην φυλακή. Τι κόλπα είναι αυτά. Του δώσαμε και αέρα και κάνει και δηλώσεις σαν ηγέτης των Δυτικών Βαλκανίων. Τότε μην απορείτε γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά. Να γιατί μας συμβαίνουν. Έπρεπε να βγει δήλωση, ανακοίνωση. Γιατί βγει εδώ πουθενά το Υπουργείο Εξωτερικών. Για να μην μας χαλάσουν τη διαγωγή στις Βρυξέλλες. Καλά. Και έρχεται άλλη κατραπακιά τώρα. Έχουμε την τρίτη σύνοδο της Φόρουμ Διπλωματίας και Ασφάλειας της Ατάλειας. Ήταν να πραγματοποιηθεί πέρυσι, έτυχε ο σεισμός, αναβλήθηκε, έγινε φέτος. Εκεί μεταξύ θα δούμε ποιοι πήγαν, πήγε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο οποίος έκανε δηλώσεις στο Ανατολού, τον πράκτορα του τουρκικού κράτους δηλαδή, στον ανταποκριτή του Ανατολού, του πρακτορείου Ανατολή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Σουκρή δήλωσε ότι οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ της χώρας του και της Τουρκίας δικαιολογούν την ανάγκη συνεργασίας υψηλού επίπεδου σε πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς φορείς. Εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επανέναρξη των παραγωγικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου θα μπορέσουν να ξεπεράσουν από κοινού τις προκλήσεις στην περιοχή με την έναρξη μιας πιο παραγωγικής σχέσης. Εισαγωγικά. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε τομείς συνεργασίας και ότι ο παραγωγικός διάλογος που μπορούμε να καθιερώσουμε σχετικά με τα συμφέροντά μας θα αποτελέσει ευκαιρία για τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων. Είπε επίσης ότι με την επίσκεψη Ερντογάν άνοιξε μια νέα σελίδα. Όσον αφορά τη Γάζα, είπε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη Γάζα είναι το ζήτημα του εκτοπισμού των Παλαιστινίων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Τα σχέδια και οι προσπάθειες να σταλούν οι κάτοικοι σε χώρες όπως η Αίγυπτος ή η Ιορδανία, προκειμένου να αποδυναμωθεί η Παλαιστινιακή υπόθεση ή να εκενωθούν τα Παλαιστινιακά εδάφη, είναι απαράδεκτα και αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Σουκρή είπε ότι συνεργάζονται με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας για να τερματιστεί η τραγική κατάσταση στη Γάζα και να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Μόνο που η Τουρκία είναι και αυτή κατοχική δύναμη. Αν είναι το Ισραήλ, είναι και η Τουρκία. Αυτά. Και είπε και ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η ναυσιπλοεία γιατί πλήττεται, δισεκατομμύρια είναι τα δολάρια που χάνει η Αίγυπτος από την μείωση της διέλευσης πλοίων από το Σουέζ. Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου μετά το χθεσινό μακελιό. Ε,
ήταν από τις πρώτες χώρες που αντέδρασαν στη χθεσινή πολύ νεκρή τραγωδία με τους 112 νεκρούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, μίλησε για άλλο ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ότι χρησιμοποιεί το Ισραήλ την πείνα ως πολεμικό όπλο στη Γάζα, ότι στοχεύει πλέον αθώους πολίτες, ζητά τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η θηριωδία στη Γάζα πρόκειται να γίνει μια παγκόσμια καταστροφή με ευρύτερες επιπτώσεις κτλ. Ο Φιντάν από την Ατάλεια έκανε και αυτός δηλώσεις στο τρίτο διπλωματικό φόρουμ. Συναντήθηκε, θα έχει συζητήσεις λέει με πάνω από 30 ομολόγους του, υπουργούς εξωτερικών που συμμετέχουν, μεταξύ αυτών οι υπουργοί εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου και Ιορδανίας. Είναι και ο Λαυρόφ εκεί όπως είπαμε, θα δούμε παρακάτω τι είπαν. Συναντήθηκαν ο Λαυρόφ στο περιθώριο του φόρουμ. Είπαν προφανώς προετοιμάζουν την επίσκεψη Πούτιν μετά την εκ νέου εκλογή του. Όσον αφορά τους αρχηγούς κρατών ήταν ο Βίκτορ Όρμπαν, εντάξει, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, η πρόεδρος του Κωσόβου Βιώσα Οσμάνης Άντριου, η Υπουργή Εξωτερικών των περισσότερων Βαλκανικών χωρών, ο επικεφαλής σύμβουλος του Καγκελαρίου της Γερμανίας, ο αρμόδιος υπουργός για την Ευρώπη του Ηνωμένου Βασιλείου, αναπληρωτής Γενική Γραμματής του ΝΑΤΟ, Μαρί Ντοχά Μπεζανσενό και Σκοτ Ντρπρέι. Αυτά και με την Τουρκία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει 68, επιπλέον 68 εκατομμύρια δολάρια στην UNRWA, από την οποία έκοψαν τη χρηματοδότηση ορισμένες χώρες, επειδή παρουσίασε το Ισραήλ στοιχεία ότι 12 άτομα από τους 30.000 εργαζομένους στην UNRWA συμμετείχαν στη Χαμάς και στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στην περιοχή. Οι αθώοι Παλαιστίνοι δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για τα εγκλήματα της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς. Αντιμετωπίζουν τρομερές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε διαρκή τροφή και άλλες βασικές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενισχύουμε την υποστήριξή μας προς αυτούς φέτος, κατά άλλα 68 εκατομμύρια ευρώ, σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα, η Τζάνετ Γιέλεν, υπουργός Οικονομικών, ζήτησε από το Ισραήλ να επιτρέψουν στους Παλαιστίνιους από τη Δυτική Όχθη να τους ενεργοποιήσουν τις άδειες εργασίας να περνάνε στις περιοχές του Ισραήλ για να εργάζονται, διότι αυτό δημιουργεί συνθήκες μιας άλλης σύγκρουσης. Δεν θέλουμε να δούμε εξάπλωση της σύγκρουσης σε άλλες περιοχές. Το Ισραήλ είναι φίλος μας και τους μιλάμε τακτικά. Εάν δούμε κάτι που μας ανησυχεί, λέμε στους εταίρους μας τι πιστεύουμε γι' αυτό. Και είπε ότι το να μην έρχονται να δουλεύουν, αυτό πλήττει και τις δύο πλευρές και δημιουργεί συνθήκες άλλης μιας σύγκρουσης στη Δυτική Όχθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζητούν να αποδεχθεί η Χαμάς την υποαναδόμηση κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Όπως ξέρουμε, ο Αμπάς ζήτησε την παραίτηση του Πρωθυπουργού της κυβέρνησής του, παραιτήθηκε, θέλει να κάνει μια άλλη κυβέρνηση η οποία να γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς και να μην είναι η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι στην ουσία το έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπλόκαραν μια δήλωση που υποβλήθηκε από την Αλγερία και υποστηρίχθηκε από 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μόνον οι ΗΠΑ δεν το στήριξαν, που θα καταδίκαζε το Ισραήλ για τη δολοφονία περισσότερων από 100 Παλαιστινίων, 112 Παλαιστινίων, στην πόλη της Γάζας. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι προσπαθούν να επανεξετάσουν τις περιστάσεις των θανάτων για να δουν εάν μπορούμε να βρούμε μια κάποια γλώσσα στην οποία όλοι θα μπορούν να συμφωνήσουν. Βέτο δηλαδή. Ο Μπορέλ για το θέμα των 112 νεκρών και 700 τραυματιών. Με τρόμαξε η είδηση μιας άλλης σφαγής στη Γάζα ανθρώπων που αναζητούν απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή η θάνατη είναι εντελώς απαράδεκτη, έγραψε ο Μπορέλ.
η Ορδανία ανακοίνωσε ότι 3 αεροσκάφη της Ορδανικής Αεροπορίας C-130 έριξαν πάλι με αλεξίπτωτα ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Είδα το βίντεο και είδα και τον βασιλιά της Ορδανίας με στολή αεροπόρου να διευθύνει την επιχείρηση. 7 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού του Παλαιστινιακού θύλακα από τον Ισραηλινό στρατό, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος των ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ της ένοπλης πτέρυγας του Χαμάς, ο Αμπού Ουμπάιντα. Δεν έγινε σαφές πότε έχασαν τη ζωή τους οι 7. Ο Γιαγιά Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς που είναι στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί είναι εκεί που θέλουμε να είναι. Αμερικανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο Αλ Σινουάρ έστειλε μήνυμα στην ηγεσία του κινήματος της Χαμάς στο Κατάρ, τονίζοντας ότι οι Ισραηλοί είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε και ότι είμαστε έτοιμοι για την αναμενόμενη επίθεση στη Ράφα. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο ηγέτης του κινήματος της Χαμάς στη Γάζα, Γιαγιά Αλ Σινουάρ, έστειλε μήνυμα στους αξιωματούχους για να τους καθησυχάσει για την κατάσταση των μαχητών και την πρόοδο στις συγκρούσεις. Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι οι ανώτεροι ηγέτες της Χαμάς έξω από τη Γάζα συγκεντρώθηκαν στον Κατάρ αυτό το μήνα και μετά έλαβαν ένα μήνυμα από το Σινουάρ που έλεγε: «Μην ανησυχείτε. Οι Ισραηλοί είναι ακριβώς εκεί που τους θέλουμε». Σε αυτό το άρθρο και αναφέροντας πολλά διαφορετικές πηγές, η Χαμάς εξακολουθεί να έχει στρατιωτικές δυνατότητες, λένε. Η Ρωσία προσπαθεί να γίνει βασικός παίκτης στη διαδικασία της διαπαλαιστινιακής διευθέτησης. Από τις 29 Φεβρουαρίου μέχρι αύριο 2 Μαρτίου, οι 14 μεγαλύτερες παλαιστινιακές οργανώσεις είναι στη Μόσχα και προσπαθούν να πείσουν την Χαμάς αλλά και αυτές οι οργανώσεις να μπουν κάτω από την πλατφόρμα της PLO, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Αυτό θα αφαιρέσει από τους Ισραηλινούς και από όποιον άλλον το επιχείρημα ότι να η Χαμάς που δεν θέλει ίδρυση, δεν αναγνωρίζει το Ισραηλινό κράτος. Επίσης αποφάσισαν οι 14 παλαιστινιακές οργανώσεις να ζητήσουν την αποχώρηση του κατοχικού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας. Πάμε να δούμε στο τέταρτο θέμα που είναι και εκεί έχουμε κάποια πράγματα. Σήμερα έγιναν εκλογές στο Ιράν για τη Βουλή και για μια άλλη διαδικασία που... Τώρα, ο υπέξ του Λιβάνου στο Αλ Τζαζίρα. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τις επικοδομητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους Γάλλους και θα δώσουμε την απάντησή μας την επόμενη εβδομάδα για την ειρήνη. Θέλουμε ειρήνη κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ και είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αν μας επιβληθεί. Οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στην επικράτειά μας απέχει πολύ από ένα περιστασιακό γεγονός και θα κλιμακωθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση. Οι διεθνείς εκπρόσωποι ανακοίνωσαν την απειλή του Ισραήλ και η απάντησή μας είναι μια έκκληση για απόσυρση από τα εδάφη μας. Κάποια εκτίματα, κάποια εδάφη τα κατέχει του Ισραήλ του Λιβάνου. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, ο Ρεζά Ζαρέι, στρατιωτικός σύμβουλος στο φρόνο της Επανάστασης στη Συρία, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα Ισραηλινού βομβαρδισμού στην πόλη Μπανιάς της Δυτικής Συρίας. Η εφημερίδα Times, σε αντίθεση με ό,τι λένε αραβικά και εβραϊκά κανάλια και πολιτικοί αναλυτές για την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στο βόρειο μέτωπο, η πιθανότητα πολέμου του Ισραήλ με τη Συρία είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα πολέμου με τον Λίβανο. Δηλαδή να πολεμήσει το Ισραήλ με τη Συρία. Τότε θα έχουμε κανονικό πόλεμο. Γιατί αν πολεμήσουμε το Λίβανο, θα πολεμήσουμε τη Χεζμπολάχ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιδράσει ο τακτικός στρατός του Λιβάνου. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια διαρροή καυσίμου από το πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου Ράμπιμαρ και την πρίμνη του κάτω από το νερό. Το φορτηγό που έχει υποστεί ζημιά από πύραυλο τον Χούθη είναι γεμάτο με 21.000 τόνους λιπάσματος και αν βυθιστεί θα έχουμε περιβαλλοντική καταστροφή στην Ερυθρέα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ. Η βολή των αντιπροσώπων ενέκρινε για τρίτη φορά νομοσχέδιο προσωρινής χρηματοδότησης για να αποφευθεί το κλείσιμο της κυβέρνησης. Εννοεί του κράτους, για να λειτουργεί το κράτος. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο. Στην πραγματικότητα δείχνει ξεκάθαρα σημάδια βαθιάς εσωτερικής διαίρεσης μεταξύ των πολιτικών ελίτ και κάποιες υποβάθμισης του συστήματος της δημόσιας διοίκησης. Εάν ο Τραμπ έρθει στην εξουσία θα τερματίσει αμέσως τη σύγκρουση στην Ουκρανία και τη Γάζα,
δηλώνει ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κάρι Λέικ στο Φίνιξ της Αριζόνα. Είναι πεπισμένος ότι αν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές, η Ουκρανία και η Γάζα θα τελειώσουν γρήγορα, ανέφερε στην εφημερίδα The Hill. Σημείωσε επίσης ότι η ταχεία ολοκλήρωση των συγκρούσεων θα επιτρέψει στη χώρα να μην χύνει πλέον χρήματα σε ατέλειτους πολέμους, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει την ειρήνη. Θα σταματήσουν τα λεφτά προς τα έξω. Διότι επί Τραμπ οι ΗΠΑ δεν έχουν ξεκινήσει ούτε έναν πόλεμο. Επί Biden αντίθετα, όλος ο κόσμος υποφέρει από τις πολιτικές του. Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ χρειάζονται έναν ισχυρό ηγέτη που να βάζει τη χώρα πρώτα και πάνω απ' όλα. Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε 24 ώρες. Ο Πούτιν δεν θα χάσει αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει πληθυσμό 4 φορές μεγαλύτερο από τον πληθυσμό της Ουκρανίας. Παράγουν 4,5 εκατομμύρια βλήματα 155 χιλιοστών στην τιμή των 600 δολαρίων ανά βλήμα. Η Δύση περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο, με κόστος 5-6 χιλιάδες δολάρια το ένα. Δεν μου αρέσει αυτή η πραγματικότητα, δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρον Τζόνσον του Ουισκόνσιν, αναφερόμενος στην πραγματικότητα σύγκρουσης στην Ουκρανία. Είναι ρεπουμπλικάνος. Είδα το βιογραφικό του. Για να δούμε εδώ τι άλλο έχουμε τώρα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία ετοιμάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο εκπρόσωπος του State Department, Matthew Miller. Παράλληλα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση, αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα διαθέτει όπλα για να πλήξει στόχους στη Δύση. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ανεύθυνη ρητορική από τον Πούτιν. Δεν είναι αυτός τρόπος να μιλά ο ηγέτης μιας πυρηνικής δύναμης, είπε ο Μίλλερ. Νωρίτερα ο Πούτιν προειδοποίησε τις χώρες της Δύσης ότι ρισκάρουν να προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο εάν στείλουν στρατιώτες να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Τώρα αρχίσανε τα πιπεράτα από τον Τραμπ. Έτσι, μερικές φορές μπορεί να κάνουμε πλάκα, μην θεωρήσει κανείς ότι υποτιμούμε. Απλά έχουν ένα χαρακτήρα που προκαλεί το γέλιο. Όχι με την κακή έννοια. Τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κάλεσε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να υποβληθεί σε εκτετάσεις γνωστικών ικανοτήτων. Ο ίδιος μάλιστα βεβαιώνει ότι αρίστευτε στο τεστ. Έκανα εγώ, λέει, τεστ. Ας κάνει και αυτός. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είναι φαβορή. Θα πρέπει να περάσει τεστ γνωστικών ικανοτήτων, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Ίσως έτσι θα δούμε γιατί παίρνει τόσο φρικτές αποφάσεις, πρόσθεσε. Ο Μπάιντεν έκανε check-up, αλλά δεν έκανε τεστ. Ο Δημοκρατικός Πρόεδρος απάντησε στις επιθέσεις του αντιπάλου του στην πλατφόρμα X, αναρτώντας ένα βίντεο όπου ο Τραμπ κάνει σαρδάμ σε πρόσφατες ομιλίες του. «Ντόναλντ, αγόρι μου, ξαναπαίξε το βίντεο», έγραψε τη λεζάντα. Η φυσική κατάσταση δύο υποψηφίων, το γεραιότερο δίδυμο που έχει διεκδικήσει ποτέ την Προεδρία, παρακολουθείται στενά. Κάθε γκάφα, πτώση, στιγμιαία σύγχυση του ενός, αμέσως επισημαίνεται από τον άλλον. Πάντως, είδα. Ναι, είδα ένα βίντεο που πήγε, θα το δούμε παρακάτω, πήγε ο Μάιντεν στο Τέξας και το δείχνει πώς περπατάει. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κρίμα είναι πάντως. Κρίμα για την υπερδύναμη, έτσι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί τώρα. Θα μπορεί τα επόμενα 4 χρόνια. Θα μου πεις, ρε φίλε, δεν βλέπεις τα χάλια σου εσύ? Εντάξει, τα βλέπουμε, πώς δεν τα λέμε και τα δικά μας. Πήγα λοιπόν και οι δυο στα σύνορα του Μεξικού την ίδια μέρα. Ο ένας πήγε, ήταν σε απόσταση 480 χιλιόμετρων. Ο Τραμπ πήγε στο συνοριακό σταθμό Eagle Pass στον ποταμό Rio Grande, συνοδευόμενος από το ρεπουμπλικανό κυβερνήτη του Τέξας, τον Greg Abbott, αυτόν που έχουν στο στόχαστρο οι Δημοκρατικοί και ο Biden. Επειδή υπάρχει πόλεμος αρμοδιοτήτων, ο Τραμπ έδειξε ότι τον στηρίζει στις επιλογές του. Ο Τραμπ είπε πέρασαν 2,4 εκατομμύρια μετανάστες μέσω Μεξικού μόνο το 2023. Πολλοί Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν πολιτική με αυτό. Τους στέλνουν, το κράτος το τουρκικό, τους στέλνουν στο Μεξικό, λέει περάστε όσο περισσότερο μπορείτε για να κάνουν λόμπι στην Αμερική, όπως έχουν οι Εβραίοι, έχουν και οι Έλληνες. Επειδή οι Τούρκοι δεν έχουν πολλούς. Και τους στέλνουν εκεί και περνάνε αβέρτα. Μου φαίνεται πέρασαν 26.000. Θέλουν, όταν πάνε εκεί θα τους στέλνουν μαύρα λεφτά και
θα κάνουν άμα υπάρχει το κράτος που ρίχνει χρήμα. Τέλος πάντων, από εκεί είπε ο Τραμπ, το έγκλημα της μετανάστευσης του Biden κατακρίζει τη ΣΥΠΑ. Είναι μια νέα μορφή ύπουλης παραβίασης των συνόρων μας. Είναι έγκλημα του Biden. Κάθε φορά που ακούτε για το έγκλημα της μετανάστευσης θα ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να επιτρέπεις σε χιλιάδες, για να μην πούμε σε εκατομμύρια ανθρώπους, να έρχονται στη χώρα σου. Ο Γκρέ Κάμπο, το κυβερνήτης. Σήμερα είναι μια μέρα έντονων αντιθέσεων. Από τη μία πλευρά έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να έρχεται στο Τέξας, κυριολεκτικά πάνω στα σύνορα, σε χώρο που έχει επισκεφθεί πολλές φορές και να μιλάει για όλα όσα έκανε για την προστασία των συνόρων. Από την άλλη έχουμε τον πρόεδρο Biden στο Brownsville του Τέξας, σε μια επίσκεψη την οποία βλέπει ως υποχρέωση. Ποτέ δεν έχει ξαναέρθει στα σύνορα. Κατά βάση αμφιβάλλω αν πράγματι έχει έρθει και τώρα. Κάνει πλάκα τώρα. Σου λέει ήρθε ή δεν ήρθε. Μήπως ήρθε η σκιά του. Ο Biden είπε ελάτε μαζί να λύσουμε το πρόβλημα. Και εγώ λέει τι έτυχε. Δεν ήξερα ότι θα έρθει ο Τραμπ. Έτυχε και είμαστε την ίδια μέρα. Ο Τραμπ λέει άστα αυτά ήξερες. Πάντως το 28% των ερωτηθέντων τους προβληματίζεται από το θέμα της μετανάστευσης έναντι το 20% που είχε απαντήσει έτσι τον Ιανουάριο. Άρα το μεταναστευτικό θα παίξει ρόλο και γι' αυτό ο Biden πήγε στα σύνορα. Τι νομίζετε? Για να δούμε εδώ τώρα. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Φτάνουμε και προς το τέλος. Η Wall Street Journal δημοσιεύει το σχέδιο της συνθήκης ειρήνης που συντάχθηκε τον Απρίλιο του 22 στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που πήγε ο Τζόνσον ο Βρετανός, αυτός τώρα απολαμβάνει τη ζωούλα του, άλλοι σκοτώνονται. Και είπε ακύρωσέ το, μην το δέχεσαι, είπε στους Ουκρανούς. Η Ουκρανία γίνεται, το σχέδιο ειρήνης που δημοσιεύει η Wall Street Journal, τα βασικά του στοιχεία είναι αυτά. Η Ουκρανία γίνεται ένα νόμιμα ουδέτερο κράτος που δεν συμμετέχει σε στρατιωτικά μπλοκ. Δεν θα επιτρέπονται ξένα όπλα στο ουκρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας θα μειωθούν σε ένα ορισμένο μέγεθος. Η Ρωσική Ομοσπονδία ήθελε να περιορίσει τα πάντα σε συγκεκριμένους αριθμούς. 85.000 στρατιωτικό προσωπικό, 342 άρματα μάχης και 519 πυροβόλα οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το βεληνικές των Ουκρανικών πυροβόλων περιορίστηκε σε 40 χιλιόμετρα. Η Ουκρανία ήθελε να έχει περισσότερα. Η Κρυμαία παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο και δεν θα θεωρείται ουδέτερη. Η ρωσική γλώσσα θα πρέπει να ενεργεί σε ίση βάση με την ουκρανική στην κυβέρνηση και στα δικαστήρια. Το μέλλον του Ντομπάς δεν συμπεριλήφθηκε στην συμφωνία. Το θέμα αφέθηκε στη διακριτική ευχέρεια των συζητήσεων που θα έκανε ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Αυτό ήταν το περίγραμμα που το υπέγραψαν οι Ουκρανοί και μετά το πήραν πίσω. Ο Πούτιν σήμερα είχε σύσκεψη στο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του. Η Μόσχα δεν έχει σχέδια να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα και πρότεινε να συζητηθεί η εξουδετερώση των απειλών σε αυτόν τον τομέα. Εσείς και εγώ έχουμε ήδη συζητήσει τα ψέματα που λένε ορισμένες προσωπικότητες στη Δύση για τα υποτιθέμενα σχέδιά μας για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα. Λέω δήθεν, επειδή όπως έχω ήδη πει και όπως γνωρίζουμε, δεν έχουμε τέτοια σχέδια. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι εκτόξευσε με επιτυχία διεπειρωτικό βαλιστικό πύραυλο τύπου YARS, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Υπουργός Άμυνας τον είπα ο Λόιτ Όστιν. Αν πέσει η Ουκρανία, πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ θα μπει στη μάχη με τη Ρωσία. Ο Λόιτ Όστιν παραδέχεται ότι ανησυχεί πολύ από την είδηση ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελάβουν με επιτυχία σε ορισμένα μέτωπα. Εγώ δεν το βλέπω. Μικρές επιτυχίες έχουν. Ίσως όμως να ακολουθήσουν αν καταρρεύσει το μέτωπο δηλαδή. Ο Διευθυντής Επιμελητίας του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων τον είπα, υποστράτηγος Λέοναρντ Κοσίνσκι. Το στρατιωτικό βιομηχανικό μας συγκρότημα δεν ήταν προετοιμασμένο για την ταχεία αύξηση της παραγωγής όπλων και πυρομαχικών και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με ανταγωνισμό από μεγάλες δυνάμεις. Σήμερα έχουμε δύο αντιφατικές, όχι δηλώσεις, δημοσιεύματα και δηλώσεις. Η Le Monde, το πολίτικο. Η Γαλλία δεν θα στείλει τα στρατεύματά της στην Ουκρανία για να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι Γάλλοι δεν θα πεθάνουν για την Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας, Σεζουρνέ. Προηγουμένως, ο Σεζουρνέ δήλωσε ότι η παρουσία του γαλλικού στρατού στην Ουκρανία είναι δυνατή για την εκτέλεση μη πολεμικών αποστολών.
Το πολίτικο αναφέρει ότι τα λόγια του Μακρόν για την πιθανή αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ μόνο χειρότερα έκαναν τα πράγματα για το Κίεβο και τα σχόλια του Γάλλου Προέδρου εξέθεσαν τη διάσπαση στη Δύση. Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολή ειδικών μονάδων στην Ουκρανία, γράφει η Le Monde, επικαλούμενοι πηγές των ενόπλων δυνάμεων. Η παρουσία του γαλλικού στρατού θα μπορούσε να προστατεύσει ορισμένα εδάφη της Ουκρανίας και να περιορίσει τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον τους, αναφέρει το άρθρο. Επισήμως το Παρίσι αρνείται την παρουσία των δυνάμεών του στην Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο πιέζει τη Γερμανία να στείλει τους πυράβλους Τάουρους στην Ουκρανία. Είναι μεγάλο βεληνικούς. Ο Λαυρόφ έκανε τις βασικές δηλώσεις που έκανε, είναι εξής. Εκτός από ξένους μισθοφόρους στην Ουκρανία διαμένουν στρατιωτικοί εν ενεργεία από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων Γάλλων και Βρετανών. Τα λόγια του αρχηγού του Πενταγώνου ότι η ήττα της Ουκρανίας στη σύγκρουση με τη Ρωσία θα οδηγούσε σε άμεση στρατιωτική σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ και Ρωσία είναι ένα φροηδικό ολίσθημα, λέει ο Λαυρόφ. Ο ΟΑΣΕ δεν είναι θεσμός στον οποίο μπορεί να βασιστεί η Ρωσία. Η Μόσχα δεν αναμένει αλλαγές σε σχέση με την ΗΠΑ μετά την εκλογή Αμερικανού Προέδρου. Σχετικά με την αναζήτηση βοήθειας από την πρωτεύουσα της υπερδνηστερίας Τιρασπόλ, το ερώτημα πρέπει να απευθύνεται στο καθεστώς του Κισινάου. Οι Παλαιστινιακές φατρίες, οι οργανώσεις στη Μόσχα, επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά την ετοιμότητά τους να σεβαστούν την πλατφόρμα της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Τώρα, πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται. Η ρωσική απειλή είναι ακόμα ισχυρότερη σήμερα από ότι πριν 2 χρόνια το κλίμα σκληραίνει σημαντικά, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας. Άκουσα προσεκτικά τι είπε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας χθες το πρωί. Όταν εκπροσωπείς μια δύναμη εξοπλισμένη με πυρηνικά, δεν έχεις δικαίωμα να είσαι ανεύθυνος και να υιοθετείς την κλιμάκωση. Ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί εγκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την αναφορά του για μία φορά στην πυρηνική απειλή κατά την ετήσια ομιλία του προς το έθνος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε τη Δύση για τον κίνδυνο μιας πραγματικής απειλής πυρηνικού πολέμου σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία και αποστολής δυτικών στρατιωτών 2 μέρες μετά τις σχετικές δηλώσεις του Μακρόν. Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε επίσης για τις απειλές που προέρχονται από τη Δύση. Δεν υπάρχουν απειλές που αντιμετωπίζει η Ρωσική Ομοσπονδία, συνέχισε ο Λεκορνού. Είναι μια ομιλία που συνίσταται στο να παριστάνει το θύμα. Αυτός μπήκε στην Ουκρανία, λέει, μας παριστάνει τώρα το θύμα. Οι Ρώσοι μαζεύουν αυτά που μπάζουσαν οι δικοί μας στα Τέμπη, μαζεύουν γενετικό υλικό και τα κομμάτια των ανθρώπων από το αεροπλάνο που ανατινάχθηκε, που κατέριψαν οι Ουκρανοί, έχουν λέει στοιχεία και ετοιμάζονται, είναι 74 ήταν οι επιβαίνοντες, από τους οποίους 65 ήταν εκμάλωτοι, λένε να τα παραδώσουν στους Ουκρανούς. Και έχουμε το τελευταίο θέμα. Οι Financial Times λένε ότι έχουν στοιχεία την βίβλο με τα κριτήρια που θα έδιναν το πάτημα στη Μόσχα να επιτεθεί με πυρηνικά. Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους χθες. Με φόντο την ομιλία του και τις συχνές πυρηνικές απειλές που έχουν εκταξεύσει κατά καιρούς στελέχη της κυβέρνησής του, ο Μεντβέντεφ κυρίως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ρωσικά στρατιωτικά αρχεία που διέρευσαν και αποκαλύπτουν τη βίβλο με τα κριτήρια που θα έδιναν πάτημα στη Μόσχα να ξεκινήσει η πυρηνική επίθεση. Πρόκειται για 29 απόρριτα αρχεία που συντάχθηκαν μεταξύ του 2008 και του 2014 και έχουν στη διάθεσή τους οι Financial Times. Τώρα, ποιος τα διέρευσε, οι Ρώσοι ή κάποιοι Δυτικοί? Δεν ξέρω. Αν βουλεύει τους Ρώσους, μπορεί να τα έδωσαν και οι Ρώσοι, σου λέει είναι παλιά. Δεν το ξέρω. Στα έγγραφα καθορίζεται το κατόφλι για χρήση πυρηνικών όπλων, εάν το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιτευχθεί με συμβατικά μέσα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα της Ρωσίας, τα οποία μπορούν να εξαπολυθούν με πυράβλους από ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, είναι η τριάδα που λέει ο Πούτιν, έχουν σχεδιαστεί για περιορισμένη χρήση στο πεδίο της μάχης στην Ευρώπη και την Ασία, σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα στρατηγικά όπλα που προορίζονται για τις ΗΠΑ. Οι σύγχρονες τακτικές κεφαλές
μπορούν ακόμα να απελευθερώσουν πολύ περισσότερη ενέργεια από τα όπλα που έπεσαν στο Ναγκασάκι τη Χιροσίμα το 1945. Γίνεται αναφορά και για τη λυκοφιλία με την Κίνα. Επειδή ο χρόνος έχει περάσει, για το θέμα αυτό θα κάνω μια αναφορά αύριο. Πάντως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη μετά από την αβεβαιότητα που επικρατεί στο μέτωπο της Ουκρανίας λόγω του μπλοκαρίσματος των 60 δισεκατομμυρίων. Όπως αντιλαμβάνεστε, το βάρος της υποστήριξης των Ουκρανών να μην καταρρεύσουν και χαθεί η μισή Ουκρανία πέφτει στις πλάτες της Ευρώπης. Η Ευρώπη όμως, ακούστε, ένα κράτος έχει στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Σύνορα, σημαία, νόμισμα, στρατός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι είναι ένα υπερκράτος των μελών, έχει κάνει σύνορα, εντάξει, σημαία, έχουμε σημαία, νόμισμα έχουμε το ευρώ, στρατό δεν έχουμε στρατό. Δεν γίνεται, τα άλλα δεν μπορούν να υπάρξουν. Κατά τύχη υπάρχουμε και ίσως και λόγω του ΝΑΤΟ. Άρα η Ευρώπη πρέπει, τώρα δεν θέλω να είμαι και πεσημιστής, ας χρησιμοποιήσω μια ξενική έκφραση, αλλά ακριβώς επειδή δεν έχει στρατό, εννοώ ενιαίο στρατό, και ο καθένας κάνει το κεφάλι του, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια δύναμη. Μην τη λες Ρωσία, πες οτιδήποτε, πες αλλιώς. Δεν μπορεί. Πώς θα ενωθούνε, πώς. Εννοώ εκτός ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι, υποτίθεται ότι υπάρχει αυτά τα 70 πόσα χρόνια και μπορεί. Και γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση η Ευρώπη, γι' αυτό έχουμε και τη δήλωση του Μακρόν. Να κάνω και μια ερμηνεία. Ο Μακρόν κατά πάσα πιθανότητα θέλει να δείξει, μετά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Brexit, σου λέει, εγώ είμαι η μοναδική πυρηνική δύναμη, και έτσι θέλει να κατοχυρώσει αυτόν τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε στρατιωτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πιθανόν να το κάνει με λάθος τρόπο, γιατί είδαμε τι ακολουθεί. Έχει να κάνει πολλά η Ευρώπη για να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από πουδήποτε και αν προέρχεται. Έχει να κάνει πολλά, έχουμε να κάνουμε πολλά και πρέπει από αυτήν τη διαδικασία να κρατήσει εκτός την Τουρκία. Και όχι η Γερμανία να βάζει σε αντιαεροπορική και αντιπυραυλική ομπρέλα την Τουρκία από κοινού με την Ελλάδα. Εντάξει, όχι το θύμα με το θήτη μαζί. Λοιπόν, καληνύχτα. Να είστε όλοι και όλοι καλά.